πολύ. Έχει το λόγο. Ακούγομαι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε όχι μόνο στους εισηγητές αλλά και σε όλους τους βουλευτές και να μελετήσουμε και να εισηγηθούμε σε ένα τόσο σημαντικό και φλέγον ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει και απασχολεί νομίζω πάνω από 300-400 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Είμαστε αρκετά προβληματισμένοι αρχικά με την ιδέα των πολλαπλών ταχυτήτων ή το initiation, δηλαδή από πού προήλθε και πώς προέκυψε αυτό και γιατί πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι σαφές ότι πρόκειται ένα γερμανικό σχέδιο. Και στο γερμανικό σχέδιο αυτό ακολουθούν κάποιοι ισχυροί σε εισαγωγικά δορυφόροι της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, οι οποίοι θέλουν να λογίζουν αυτούς ως ισχυρούς ακολουθώντας κανόνες και νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρούν τους εαυτούς τους αρκετά δυνατούς, έτσι ώστε να οδηγήσουν το άρμα της Ευρώπης όπως αυτοί νομίζουν. Το σχέδιο, κατά την άποψή μου, έχει ένα και μοναδικό σκοπό, είναι η θωράκιση της γερμανικής οικονομίας και των λίγων δορυφόρων γύρω από αυτή, απέναντι στο κίνδυνο της κρίσης της Ευρωζώνης από την επικείμενη επίθεση των ΗΠΑ μετά την εκλογή του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία. Είναι σαφές το σχέδιο και έχει καθαρά χρηματοοικονομικούς και μόνο λόγους και καθόλου κοινωνικούς και οτιδήποτε άλλο ακούμε είναι εκ του περισσού. Θα πω σε λίγες γραμμές ποιες είναι οι χώρες, διότι πρέπει όλοι να γνωρίζουν τουλάχιστον ποιες είναι οι δύο ταχύτητες, ποιες χώρες καταρχήν θα μπουν στις δύο ταχύτητες στην Ευρώπη και ποιες θα είναι στις τρεις ταχύτητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με αυτές που είναι και εκτός. Λοιπόν, οι πρώτες ταχύτητες σε πρώτη φάση είναι η Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Φιλανδία, Αυστρία και Λουξεμβούργο. Στο σκληρό πυρήνα θα προσθεθεί για πολιτικούς λόγους η Γαλλία. Ενώ έχει ξεπεράσει και έχει πολλές φορές επανειλημμένα αθετήσει τον κανόνα περιορισμό των ελλημάτων. Στη δεύτερη ταχύτητα, είναι ένα δύσκολο σταυρόλεξο, θα είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Μάλτα, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ιρλανδία. Υπάρχει μια τρίτη ταχύτητα, οι χώρες της Βαλτικής, Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία, Σλοβενία, Σλοβακία. Υπάρχει ακόμα ένα κενό για τις σχέσεις με τις οποίες θα έχει η Δανία, η Σουηδία και η Σουηδία με το όλο αυτό εγχείρημα. Τα ζητήματα είναι πολύ πιο σοβαρά από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή. Πολύ πιο σοβαρά. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε στον SSM 121 ή 126 συστημικές τράπεζες οι οποίες έχουν αναδιαρθρωθεί και εποπτεύονται από έναν μηχανισμό. Φανταστείτε τι θα γίνει με τη σκέψη μόνο, με τη σκέψη ότι θα πάμε σε δεύτερη ταχύτητα, με τη σκέψη. Θα αρχίσει το σπέκουλο πάνω στα κρατικά ομόλογα και στα ομόλογα των εταιριών και στους ισολογισμούς των τραπεζών και θα ψάχνουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Οι υπολογισμοί που έχουν γίνει είναι για πάνω από 799 δισεκατομμύρια ευρώ κεφάλαια που θα απαιτηθούν από τις συστημικές τράπεζες σε περίπτωση διάλυσης Ευρώπης σε ταχύτητες. Είναι σαφές το νούμερο. 799 δισεκατομμύρια, τα οποία ποιος θα τα πληρώσει, ο Ευρωπαίος πολίτης. Αυτά τα κρύβουν. Αυτό επίσης που είναι εξαιρετικά σημαντικό και δεν έχει δοθεί λύση και καμία απάντηση είναι τα ζητήματα άμυνας. Εμείς έχουμε ανοιχτό το Κυπριακό, ανοιχτό το Σκοπιανό, έχουμε ανοιχτή πληγή με τους Τούρκους, βλέπουμε τι γίνεται στο Αιγαίο. Αυτή η διασφάλιση δεν θα υπάρχει ποτέ από κανέναν εάν και εφόσον μπούμε στη συζήτηση, όχι να καταλήξουμε σε άλλη ταχύτητα. Η θέση μου είναι ότι δεν πρέπει να μπούμε σε καμία συζήτηση. Με ανοιχτά θέματα αμυντικά. Εδώ βλέπουμε ότι ενώ είμαστε στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, τα σύνορα της Ελλάδος τα φυλάνε πιλότοι που παίρνουν 1.200 ευρώ το μήνα και είμαστε όλη μέρα πάνω από τα νησιά και το Αιγαίο για να φυλάξουμε τα σύνορα της Ευρώπης και όχι μόνο της Ελλάδος. Όταν ο μέσος μισθός στη Γερμανία είναι 3.420. Να ξαναπώ, ο πιλότος παίρνει 1.200 και πετάει ένα αεροπλάνο 60-70 εκατομμυρίων, το οποίο το έχουμε πάρει με δανεικά από τους Αμερικάνους ή από τους Ευρωπαίους. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Από εκεί και πέρα, δεν είναι δυνατόν να μας κάνουν μαθήματα λογικής ταχυτήτων Ευρωπαίοι όταν, για παράδειγμα, οι Γερμανοί είχαν νομοθετήσει φορολογικό σύστημα φοροαπαλλαγής για τις μίζες. Δηλαδή, οι μίζες που έδινε η Siemens και όλες οι γερμανικές εταιρείες, η Ferrostal Group και οι υπόλοιπες,
Είχαν φοροαπαλλαγή στους λογισμούς από το γερμανικό δημόσιο. Για ποιες ταχύτητες μιλάμε τώρα? Έγιναν ανταγωνιστικότητες σε εταιρείες πώς? Όταν έδιναν το κράτος φοροαπαλλαγή για να δίνουν μίζες στα κράτη για να πουλάνε εξοπλισμούς, ιατρικά μηχανήματα ή οτιδήποτε άλλο ήταν να πουλήσουν. Αυτή τη στιγμή, ποια ισορρομία υπάρχει στην Ευρώπη στο ζήτημα της Volkswagen? Όταν βγαίνει ο πρόεδρος και λέει ότι στην Ευρώπη δεν θα δώσουμε 1 ευρώ αποζημίωση. Στην Αμερική θα δώσουμε 18 δις, στην Ευρώπη ούτε ένα. Τον ρωτούν, γιατί κυρία μου δεν θα δώσετε στην Ευρώπη 1 ευρώ αποζημίωσης? Διότι στην Ευρώπη είσαστε πολλές χώρες, διαφορετικά νομικά συστήματα και θα δούμε κατηδίαν με τον καθέναν τι θα κάνουμε. Προσέξτε τι είπε. Δηλαδή, δηλητηρίασε την Ευρώπη η Volkswagen, εξαπάτησε κυβερνήσεις και καταναλωτές και δεν θεωρεί σκόπιμο να απολογηθεί, ούτε καν να απολογηθεί, να δώσει ούτε 1 ευρώ αποζημίωση. Είναι το δίκαιο του ισχυρού και το δίκαιο του πολύ μεγάλου. Αυτό, όπως κατανοούμε πολύ απλά, δεν μπορεί να συνεχιστεί και δεν μπορεί η Ελλάδα να μπει σε μια συζήτηση, ξαναλέω, καθόλου στη συζήτηση, να χωρίσουμε την Ευρώπη σε μεγάλους, μικρούς, φτωχούς, πλούσιους, ίσους και άνισους. Είναι πολύ λάθος όλη αυτή η συζήτηση. Η Ελλάδα 7 χρόνια έχει ματώσει, έχει φτωχοποιηθεί, έχουμε χάσει 62 δισεκατομμύρια από το εθνικό μας προϊόν, έχουμε διαλυθεί σαν χώρα για να είμαστε πού, στον σκληρό πυρήνα. Και τώρα έρχεται το παράλογο και η παράνοια των ημερών. Αυτή τη στιγμή ματώνουμε στη διαπραγμάτευση. Και μέσα στην μάτωμα της διαπραγμάτευσης ακούμε τον πρόλογο για τις ταχύτητες. Δηλαδή, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Εμείς ματώνουμε για ποιο λόγο? Για να πάμε μεθαύριο σε μια άλλη ταχύτητα? Σε έναν πρόλογο Brexit? Σε ένα πρόλογο να μας ξαναέρθει το Plan Z, το οποίο ήταν του 12 και του 14, να μας πετάξουν μια νυχτή από το ευρώ και να πάμε σε άταχτη χρεοκοπία με οποιονδήποτε τρόπο και με μια πρίκα κάποιον δις του κυρίου Σόιμπλε να μας κάνει και χάρη? Δεν κατανοώ γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται αυτή η συζήτηση στην Ευρώπη. Ενώ υπάρχουν και διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα και πολύ, πολύ, πολύ σκληρά ζητήματα με την Ιταλία, τη Γαλλία και πολλές άλλες χώρες. Ειλικρινά υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα περίμενα να βγει ένα σενάριο από την Ευρώπη με 5 εναλλακτικές ή 5 προτάσεις απάνω στην ανεργία, 5 προτάσεις για την ανάπτυξη, 5 προτάσεις για τη βαθύτερη ενοποίηση, 5 προτάσεις για το πώς θα κάνουμε, όπως είπε και ο κύριος Κατρούγκολος, και πολύ σωστά το είπε, έναν ενιαίο κατώτατο μισθό στην Ευρώπη, όλοι μαζί. Γιατί όχι? Να δούμε τι θα κάνουμε ενιαία όλοι μαζί στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 5 κανόνες, με μια άλλη βίβλο της υγείας. Τι θα γίνει στην υγεία στην Ευρώπη, τι θα γίνει στην εκπαίδευση στην Ευρώπη, πού πηγαίνουμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τι κάνει η Ευρώπη γι' αυτό? Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να διαχωρίσουμε τον εαυτό μας ρατσιστικά. Και είμαι σαφής αυτό που λέω και θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά. Μιλάμε για ρατσισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτούν οι ανεξάρτητοι Έλληνες και νομίζω κανένας Έλληνας βουλευτής νοήμων την Ελλάδα εκτός της πρώτης ταχύτητας του σκληρού πυρήνα και να αποδεχτεί αυτό το ρατσισμό, ο οποίος είναι πολύ βαρύς και εξαιρετικά προσβλητικός, και δεν θα αναφερθώ τώρα στα σχόλια του κ. Ντέσεμπλο, ο οποίος έχει και αυτό στα προβλήματά του. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεκινήσει μια νέα ΕΟΚ. Δεν θα επιτρέψουμε την φορολογική ανισότητα που ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, άλλη φορολογία εισοδήματος στην Κύπρο, άλλη στην Ιρλανδία, άλλη στο Λουξεμβούργο, άλλη στη Γαλλία, άλλη στη Γερμανία. Η σκληρή. Αυτοί που είπαν στην πρώτη ταχύτητα μεταξύ τους έχουν διαφορετική φορολογική ανισότητα. Δεν το έχουν λύσει ποτέ. Το είπα στον κύριο Μοσκοβίση. Μου λέει: έχετε δίκιο. Του λέω: πού να το βρω, πρόεδρε μου? Γιατί 6% στην Ιρλανδία και 12% και όχι στην Ελλάδα? Άστε την Ελλάδα, του λέω: είμαστε μπαταχτσίδες εμείς. Και τα πίνουμε με τους Ολλανδούς το καλοκαίρι. Εσείς στη Γαλλία, γιατί δέχεστε στην Ιρλανδία να έχει 6,5% εφορία τα πνευματικά δικαιώματα και χάνετε δισεκατομμύρια από καταθέσεις τράπεζες? Και δεν πήρα απάντηση. Μου λέει: είναι προβλήμα που πρέπει να τα λύσουμε. Αυτά πρέπει να λύσει η Ευρώπη. Όχι να πάει σε άλλες ταχύτητες. Η άλλη ταχύτητα θα διαλύσει την Ευρώπη, θα μας διαλύσει εθνικά, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η άμυνά μας θα έχει πρόβλημα, θα αναγκαστούμε και το ξαναλέω, στο πλάνο Z του κυρίου Σόιμπλε, εξόδου της Ελλάδος και όποιου άλλου δεν αντέχει από το ευρώ στην ουσία στη δεύτερη και τρίτη ταχύτητα, οι τράπεζές μας να μπορούν να δανειστούν από κανένα ευρωσύστημα, τα ομόλογά μας να είναι χειρότερα από τζάνκ, διότι φανταστείτε τους διεθνούς επενδυτές και το κεφάλαιο, πού θα πάει τα λεφτά τους, στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη ταχύτητα? Πού θα τα πάει, εσείς που θα τα πηγαίνατε? Στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη να τα τοποθετήσετε για οποιονδήποτε λόγο. Για κατάθεση και επένδυση σε κρατικό ομόλογο ή σε εταιρικό. Ποια εταιρεία? Πού? Καταλαβαίνω ότι πάμε για πλήρη διάλυση. Θα πρέπει να είμαστε αυστηροί με τους εαυτούς μας, να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη, όχι τους ψηφοφόρους και οι 300. Και νομίζω είναι η μοναδική ευκαιρία να φορέσουμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, να επιτανεύσει η εθνική κοινή λογική και όχι η λογική
του ισχυρού και να γίνει μια, η Ελλάδα μια γερμανική ευρωπαϊκή εταιρεία η οποία θα κάνει το παν να συγχωνεύσει και να εξαγοράσει όπως κάναμε στις εταιρείες άλλες χώρες, να τις βάλει όλες μαζί κάτω από μια εταιρεία για να ανταγωνιστεί τον Ινδό, τον Κινέζο και τον Αμερικάνο και να μην έχουμε κανένα μέλλον εμείς οι οποίοι έχουμε ήδη καταστραφεί ενώ τους σώσαμε τις τράπεζες. Τους σώσαμε τις τράπεζες και κάναμε την κοινωνική μας πολιτική το 2010. Τους τη σώσαμε, γυρίσαμε το χρέος των τραπεζών εδώ πέρα σε ευρωπαϊκό και νομίζω ότι έχουμε λόγο, βέτο και θα πρέπει να ακουστούμε και δεν θα πρέπει να δεχτούμε καθόλου αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη για τον χρόνο. Ευχαριστούμε. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε για 20 δευτερόλεπτα. Αν θέλετε, μια απάντηση στα όσα είπε ο κύριος Πρόεδρος. Ακούω, κύριε Παναγιώτη.